σε πρώτη φάση θέλω να μου πεις πώς σε λένε. Θάνο. Θάνο τι, σκέτο, Θάνο μόνο. Θάνο τι. Στασαρό. Θάνο τσατσαρό. Ναι. Μα εγώ τι είμαι. Ποιος είμαι. Ο Κωστής Τσατσαρός. Ναι. Τι είμαι, ο παππούς, ο θείος, ο ξάδερφος. Ο τι... μπαμπάς. Ο μπαμπάς είμαι. Ναι. Έλα ρε Θάνο. Mm. Ο μπαμπάς. Έχω να σε ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαι ωρα. Είναι πολύ σημαντική η ερώτησή μου. Όμως. Τι ομάδα είσαι. ΠΑΟΚ. Σίγουρα. Σκέτο ΠΑΟΚ μόνο. Πακάλα. ΠΑΟΚΑΔΑ. Ναι. Τέλεια. Σ' αρέσει εδώ στο ραδιόφωνο. Ναι. Προ... Ε. Ναι. Αυτό που κρατάς τι είναι. Ο ΡΑΦ. Ο ΡΑΦ. Ναι. Ο ΡΑΤ από πού είναι, τι κούκλα είναι αυτή, από ποιο παιδικό είναι. Από το Μπεντεν. Από το Μπεντεν. Ναι. Μάλιστα. Θες να στείλεις κάπου χαιρετίσματα, π.χ. ας πούμε παράδειγμα. Παπά, παππού, τέτα, φίλους μου θείες. Ναι. Φίλους μου θείες, ξαδέρφια νονό, αυτή, στην αδερφή σου. Ναι. Πώς θέλετε την αδερφή. Όλους. Σε όλους. Ναι. Με τη μία και ξεμπερδεύεις. Ναι. Αυτά λοιπόν Θάνο. Τώρα θα πας βόλτα. Ναι. Εντάξει, ναι. Χαιρετάμε, τι είπαμε. Αντίο. Ζούμουσου. Τι δεν άκουσα. Ζούμουσου. Ζούμουσου. Γεια σου Θάνο. Γεια σου Θάνο. Γεια σου. Γεια. Αυτά. Σήμερα είχα ειδική εισαγωγή. Σήμερα είχα ειδική εισαγωγή. Πρεμιέρα. Αυτά που λέτε. Ξεψάρω το τον είδα να σας πω την αλήθεια. Εντάξει. Οκ. Okay. Όλα καλά. Όλα καλά. Ελάτε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε και σήμερα. Με όρεξη. Με διάθεση. Με πάθος. Με τρέλα. Με κέφι. Πάμε στο επόμενο 50 λεπτό παρεούλα. Το πρώτο 20 λεπτό με γραμμούλες. Να μιλήσετε εσείς. Να πείτε ό,τι θέλετε. Να κάνετε παραγγελιές. Να πούμε τις ατάκες μας. Να συζητήσουμε για μπαλίτσα. Για το επερχόμενο ματς της Κυριακής που αφορά πάρα πολύ κόσμο, σε πάρα πολύ κόσμο. Μετά τις 2.30-3 παρα 25 θα συνδεθούμε και με τον διευθυντή της Φόρτσα, τον Κώστα Βασιλόπουλο, να κάνουμε την κουβέντα μας. Θέλω να σας θυμίσω ότι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης είναι χορηγός στην εκπομπή μας. Με υπέροχα πράγματα, ψυγειοκαταψύκτες Bosch, Siemens, Pizzos, 30% έκπτωση. Παιδιά, είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Κάντε τη βόλτα σας, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Και θα με θυμηθείτε. Και επίσης Αιγαίων, καταπληκτικά πράγματα, πεντανόστιμα, υπέροχα. Κληρώνουμε τις 3 παρα 5 τραπέζι 50% έκπτωση. Με τα μηνύματα τα πρωινά και τα σημερινά, για να είμαστε ωραίοι, για να είμαστε κυμπάριδες. Παίρνετε την παρέα σας, πηγαίνετε είτε στο διοικητήριο είτε στο Ρόκαστρο από Δευτέρα ως Παρασκευή την άλλη εβδομάδα και έχετε 50% έκπτωση. Ό,τι φάτε, 50 ευρώ θα πληρώσετε 25. 200 θα πληρώσετε 100. Τα εξηγώ για να είμαι ωραίος και εξηγημένος και όμορφος και γαμπρός μαζί σας. Αυτά λοιπόν. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Εμείς εδώ είμαστε κουρδισμένοι. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, τη θετική μας ενέργεια, όλη τη θετική άβρα. Όλη τη θετική άβρα, τη δική μου και του Ζουμουσού και της παρέας μας. Στο δεύτερο και τρίτο πόδι, στο στριμωνικό κόλπο, στην Καβάλα, στη Βόρεια Θάσο. Space FM 92 και 2 μας ακούτε εκεί. Στη Χαλκιδική 107 και 4, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Και στη Δράμα βέβαια, Radio Sound 93 και 8. Πάμε να μιλήσετε εσείς, να ανοίξουμε γραμμούλες, να συζητήσουμε τι διέστηση έχετε για το μάτς Κυριακής, τι περιμένετε. Είτε είστε δικοί μας, είτε είστε από τους απέναντι. Αυτά ποτέ δεν μας έβαλαν να σκοτωθούμε μεταξύ μας, τουλάχιστον στον αέρα της εκπομπής. Εκτός είναι μια άλλη ιστορία. Πάμε, πάμε να μιλήσετε εσείς. Παρακαλώ. Ναι! Καλώς το παιδί! Καλά, φίλε, φοβήθηκες να το κρατήσεις στο στούντιο. Έλα! Φοβήθηκες να το κρατήσεις στο στούντιο. Πού να δε, δεν είναι. Απ' έξω περίμενε η μαμά να τον πάρει, δεν είναι. Δεν βγαίνει. Φίλε, δεν βγαίνει εκπομπή. Σκιάζεσαι. Σκιάζομαι, λέει. Δεν υπάρχει. Και τόσο που κάθισε στο πόδι επάνω και τα είπε. Ήταν ηλεκτρισμένος. Έτοιμος ήταν τώρα να αρχίσει να διερευνά εδώ πέρα. Σου λέει, καταρχήν είδε την κονσόλα και τρελάθηκε. Σου λέει τι παιχνίδι είναι αυτό με 200 κουμπιά. Και λαμπιόνια. Έλα, άσε με μένα και φύγε εσύ. Αυτό το νόμιζα μου ήταν υγεία. Τον έλεγα πες του μπαμπά να σε φέρει για σουβλάκια, αλλά προλαβή φύγε. Δεν πειράζει. Θα έρθουμε, φίλε, θα έρθουμε. Χρωστάμε επίσκεψη και σε ευχαριστούμε πολύ για την
για την πρόσκληση. Έχω... Ξέρω ότι είναι με όλο σου το είναι έχω η πρόσκληση. Έχω κάτι που θα πω για Ελευθέρας Βοσκής Αμαρτίας, από 1,5 κιλό το καθένα. Ω, φίλε, χταποδάκι, σώπαρε, φίλε. Θα μαγαρίσω τη μία τη σιάρα, ρε φίλε, που βγήκε μεγάλη τεράστια. Θα μαγαρίσω τη μία τη σιάρα για να το ψήσουμε να ξέρει. Ξέρει ότι άμα βάλει ψαρικό μετά, μυρωδιά για να φύγει, έχει πρόβλημα. Βάλει άλλη σιάρα, τη σιάρα. Βάλει άλλη σιάρα. Μπράβο, ρε φίλε. Εγώ σου μιλάω τώρα ο άσχετο, έτσι. Ο άσχετο, αλλά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αδερφέ μου, τι βλέπει τώρα, πε μου, τι νιώθει, τι αισθάνεσαι. Πώ είσαι. Εγώ νιώθω ότι η ομάδα θέλει κάπου να τις αφήσουμε να ηρεμήσουν και παίκτη και προπονητή. Έχουν κάνει την αυτοκριτική τους, βέβαια, σημάδια βελτίωσης. Και θα βελτιωθούν κι άλλο. Και ο πάγκος είναι το καλύτερο φάρμακο και έτσι θα κλείσω. Όσοι είναι για τον πάγκο, είναι για τον πάγκο. Όσοι δικαιούνται να παίζουν, είναι. Σωστό, σωστό. Να υπάρχει, μέσα. Υπάρχει ένα ρήμα δεκαετίας 70-80 που λέει θα σε στρώσει το τάδε, ας πούμε ο στρατός, θα σε στρώσει, ναι. Θα σε στρώσει, ξέρω εγώ, άμα μείνεις μόνος σου, θα σε στρώσει η γυναίκα, θα σε στρώσει, αυτό, θα σε στρώσει ο πάγκος, φίλε. Ο πάγκος, βέβαια. Θυμηθείτε μόνο πέρσι, τον σπουδαίο Αλεξάνδρα Πρίγιοβιτς. Έτρεχε από την Αθηνιστή να πάρει την μπάλα να κάνει σένα με τον Ιωνιακό με το 5-0. Γεια σου, αυτός που πρόσεξε. Όχι ότι πριν δεν έβαζε γκολ, όχι ότι δεν ήταν καλός. Αλλά δεν θα κάνεις ό,τι γουστάρεις εσύ, θα κάνεις ό,τι γουστάρει ο προπονητής της ομάδας. Εκεί τον παραδέχτηκα τον Αλεπουδέσκο. Τον προδότη Αλεπουδέσκο. Να τα λέω έτσι, το δω, κάθε φορά δεν το λέω. Τι έχεις δει εσύ, η φίρμα και περιμένεις να τρέχουν οι άλλοι, θα γίνεις και εσύ συμμετοχικός. Πάγκο και μετά πετούσε όπως είπες, έτρεχε να πάρει την μπάλα να τη στήσει στη σέντρα στον Καφτατζόγλιο, στον αγώνα κυπέλλου. Μια μαγική λέξη δικαιοσύνη, αν έχει προπονητής, δεν μουρμουράει κανένας. Αν βλέπεις αυτός που παίζει μέσα σέρνεται και σηκάρει στον πάγκο, αρχινά τα προβλήματα. Μα δες την περίπτωση Στοχ. Δες την περίπτωση. Έστω ότι εγώ είμαι ο Στοχ. Και βλέπω τον Πίσεσβαρ που ξέρεις πόσο τον αγαπάω. Ναι, και βλέπεις τον Πίσεσβαρ και πρόσεξε. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Πρόσεξε. Δεν είναι ότι είναι ένα μάτς κακός. Ή δύο. Δεν είναι ότι έτυχε ρε παιδιά να το πετάξει. Μετά τον Άγιαξ είναι άφαντος. Μα είναι όλη τη χρονιά άφαντος. Λοιπόν, πώς νιώθεις εσύ σαν Στοχ. Δεν νιώθεις ότι πραγματικά σε έχει παραπεταμένο ο προπονητής και ότι είσαι αδικημένος. Δεν σε πνίγει το. Το μα δίκιο. Άσχετα που διαφωνώ με το. Άσχετα που διαφωνώ με το ποστάρισμα στο ίντερνετ. Ναι. Αυτά είναι ναι, για. Παίρνει την κάτω βόλτα η καριέρα του. Θέλει να παίξει να βγάλει λεφτά, να σου το συμβόλαιό του. Να πάει ή να μείνει εδώ, να πάει κάπου αλλού. Έτσι δεν είναι. Αδερφέ μου. Αυτά φίλε, καλώ από το κύριο. Σε χαιρετώ. Σε φιλό, σε φιλό. Γεια σου, αγόρι μου. Πάμε παρακάτω. Ναι. Καλημέρα, χαίρετε. Καλησπέρα, Κωστέ. Καλώ το Δημητράκι. Καλώ το φίλο μου. Καλώ τον. Πώς τα βλέπεις την Κυριακή, πώς τα βλέπεις την Κυριακή? Ναι. Μουγκό μάτς. Μουγκό μάτς, φίλε. Επειδή δεν έχει κόσμο ή επειδή δεν μιλάει κανένας γι' αυτό και όλοι μιλάμε για το κύπελο. Σωστό. Είναι και μια παράμετρος. Ή θα έρθω και θα σε αποστομώσω, θα κάνω ένα μεγάλο διπλό και θα φύγω. Ή θα με αποστομώσεις εσύ. Εσύ έχεις το κίνητρο. Βέβαια, είσαι αδιάφορο. Άμα το καταφέρεις, κατάφερε. Έμαθες πότε παίζεις Ευρώπη. Έμαθες πότε παίζεις Ευρώπη. Όχι. Εγώ θα σου το πω. Από παοξίδικο στόμα, φίλε. Από παοξίδικο, από ασπρόμαυρο στοματάκι. 17 Σεπτεμβρίου παίζεις Ευρώπη. Α, ωραία. Έχω καιρό να προετοιμάσω την ομάδα. Έχεις, φίλε. Εγώ δεν θα έχω που θα παίξω προγραμματικά Τσουλού, επειδή θα βγω δεύτερος. Λέω εγώ. Εσείς έχετε πολλά προβλήματα. Έχουμε διάφορα θέματα, φίλε. Και θέλω να μιλήσω τώρα σαν φίλαθλος. Να μιλήσεις. Και όχι σαν Αριανός. Ναι. Γιατί εγώ πάντα είμαι υπέρ της Θεσσαλονίκης. Σωστό, έχεις δίκιο. Σε αυτό. Είσαι όντως ένας από αυτούς. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ που ακούω φίλους μου παοξίδες. Γιατί έχω πολλούς φίλους παοξίδες. Ναι. Και πολλές φορές μαλώνουμε μεταξύ μας. Ναι. Λόγω της αντιπαλότητας που έχουμε. Στο επίπεδο του Ισκαζούρας και της αντιπαράθεσης μέχρι ένα σημείο είναι, ναι. Είναι και υγεία αυτό να υπάρχει μεταξύ μας αυτό. Σε ήρεμα πλαίσιο όμως. Καλά. Μα τώρα τι να σπάσουμε τα κεφάλια μας. Μαλώνεις γιατί. Καταρχήν αυτό το παιδάκι που έβγαλε ήταν δικό σου. Έτσι πιστεύω. Όχι. Συγγνώμη. Ήταν το... Το αγοράκι σου, επειδή ξέρω είχες την κόρη, την Νεκταρία. Αυτός ήταν ο Θάνος. Ναι. Έτσι πιστεύω ότι είναι δικό μου. Το μικρό. Μικρός, εγώ είναι 4,5 είναι. Τεσσεράμιση. Τα χαίρεσαι και τα δύο. Ευχαριστώ. Πολύ ωραίος. Μπράβο.
Σε ευχαριστώ, ρε Δημήτρη. Μπράβο, να τα χαίρεσαι. Και καλή καλά. Πρόοδο και καλή υγεία να έχουν. Σε ευχαριστώ. Παιδιά. Τον έβγαλε έξω γιατί η εκπομπή δεν θα έβγαινε. Περίμενε η Τζόρτζια απ' έξω και τον πήρε κατευθείαν. Έφυγαν. Αλλιώς δεν έβγαινε. Δεν υπάρχει. Παπά, τι γάμα, παπά, τι είναι αυτό. Δεν πειράζει. Παπά, τι κουμπιά, παπά, τι φωτάκια είναι αυτά. Τέλεια, τέλεια. Δεν ήρθαμε για να παίξουμε. Μιλάς και φεύγεις. Παπά, να μείνω, να μείνω. Δεν είμαι ήσυχος. Βρήκες αντικαταστάτη. Για πες λοιπόν, Δημήτρη μου, για πες. Αυτό που στεναχωριέμαι είναι από ορισμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, οπαδούς μάλλον, ναι. Του ΠΑΟΚ. Πολύ γρινιά ακούω, ρε παιδιά. Πολύ γρινιά. Εντάξει. Αυτό είναι μέσα στο χαρακτήρα μας, Δημήτρη. Δεν αλλάζει. Εντάξει, αγαπάτε την ομάδα σας, όπως και όλοι εμείς. Αλλά δεν έχετε περάσει αυτά που περνάει ο Ηρακλής ή ο Άρης που έχει περάσει. Ναι. Λίγο ήρεμα λιγάκι. Να σου πω κάτι, Δημήτρη. Ακόμα δεν τον είδατε, ναι. Γιάννη, τον ευγάλατε. Βγήκε ένας προπονητής από το πουθενά. Από το πουθενά τον πήρατε. Ουσιαστικά. Ναι. Άρτσι, βούρτσι, άντε. Τον πήρατε. Εντάξει, του Λουτσέσκο την πρώτη χρονιά δεν τον κράζατε. Από τον πρώτο μήνα. Έχω δίκιο. Το γύρισε όμως ο Λουτσέσκο. Το γύρισε. Ναι. Αυτό δεν μπόρεσε. Έδειξε πράγματα. Και δεν ξέρω αν θα το γυρίσει ποτέ. Δεν ξέρω. Θα σου πω κάτι, κάτι για την γκρίνια. Ισχύει γενικά, όχι μόνο για τον ΠΑΟ, για την δική μου ομάδα. Θα σου πω γενικά τι πιστεύω. Αυτός που γκρινιάζει δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάει. Αυτός που μηδενίζει, που ευτελίζει, που ισοπεδώνει, που αποδομεί, που λιδωρεί. Αυτός είναι που για μένα είναι λάθος. Όταν λες ότι αγαπάς, άλλο γκρινιάζω, άλλο είμαι δυσαρεστημένος, άλλο εκφράζω μια δυσαρέσκεια, είναι, όλα αυτά είναι φυσιολογικά. Δεν είναι ωραίο το λιβάνισμα πάντα, Δημητρή, έτσι. Άλλο αυτό όμως, άλλο τα γκρεμίζω όλα. Και εγώ σαν αργανός, απέναντι στην διοίκηση, εντάξει, δεν είναι ευχαριστή διοίκηση όταν λέω όχι το τεχνικό επιτελείο, ναι. Χαριστέα και Ένινγκ, όχι. Εκεί ναι. Πέρα είναι άψογος, μπράβο τα παιδιά. Και ευτυχώς που ήρθαν και στον Άρη. Ναι. Αλλά όσον αφορά το πάνω κεφάλι, δεν είναι ευχαριστημένος με κάποιες κινήσεις, ναι. Και με αυτά που λέει και κάνει. Εντάξει. Εντάξει. Αλλά okay. Από εκεί πέρα, όταν βλέπω ότι υπάρχει μια οργάνωση από εκεί και κάτω, ναι. Είμαι ευχαριστημένος. Ναι. Εντάξει. Θα δούμε. Αλλά εσείς υπάρχουν ορισμένοι, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και εγκάθετοι από την Αθήνα. Εντάξει, που τώρα. Προσπαθούν να κάνουν. Μπρε Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι. Μπορώ εγώ τώρα να ξέρω αν είσαι ο Δημήτρης όντως ή αν είσαι Άρης. Μπορεί να είσαι Ευαγγέλης και να είσαι, να πούμε, παθλαγικός. Μπορώ να το ξέρω. Δεν μπορώ. Το ίδιο πράγμα μπορεί να παρεσφύρει κανένας. Εμείς δεν έχουμε ούτε φίλτρα, ούτε αναγνώριση κλίση, τίποτα. Να πάρει οποιοδήποτε και να πει το οτιδήποτε κακό. Εις βάρος μου, εις βάρος του ΠΑΟΚ, του Σαββίδη, του ραδιοφώνου. Αυτό είμαστε εκτεθειμένοι, το ξέρουμε, αδερφέ μου. Έτσι. Απλά φιλτράρουμε στο μυαλό μας τι λέει ο καθένας και πώς το λέει. Κατάλαβες. Αυτό λέμε. Το κάνετε, όχι εσείς που μιλάτε στο μικρόφωνο. Οι καθαροί παοξίδες το κάνουν αυτό. Πιστεύω η πλειοψηφία το κάνει. Αντιλήφθηκε πλέον. Όσο ο ΠΑΟΚ ήταν κομπάρσος, τέταρτο-πέμπτος, δεν υπήρχε από μέρος των υπολείπων προσπάθεια για αποδόμηση. Όταν ο ΠΑΟΚ όμως, όταν γίναμε δυνατοί, Δημήτρη, και διεκδικήσαμε και κατακτήσαμε, τότε άρχισαν να πληθαίνουν οι διάφορες φωνούλες. Αυτό ξεκίνησε από πέρυσι με τον Άγιαξ. Αυτό ξεκίνησε από τον Ιβάν Σαββίδη, όταν ήρθε ο Ιβάν. Και κατάλαβαν ότι ήρθε κάποιος δυνατός. Μέχρι τότε ήμασταν για να τρογόμαστε μεταξύ μας εδώ. Μας είχαν για ποιος είναι το αφεντικό της πόλης. Έφυγε ο ΠΑΟΚ από αυτό όμως, αν επιστρεπτεί. Κατάλαβες. Έγινε Δημητράκι μου! Σε ευχαριστώ! Σε ευχαριστώ! Να σε καλά! Σε χαιρετώ! Θα τα πούμε! Θα τα πούμε! Βεβαίως, βεβαίως! Να σε καλά, να σε καλά! Πάμε εδώ! Ναι, γεια σας! Καλησπέρα, Κωστή. Καλώς το Στράτο! Καλώς τον! Λοιπόν. Άκουσα κάποια πολύ ωραία πραγματάκια, ναι. Όχι στην εκπομπή σου, πριν. Ναι. Και χάρηκα ιδιαιτέρως και θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, ναι. Και να μου απαντήσεις. Ευθέως, όπως πάντα, το ξέρεις. Τι προπονητές αρέσουν περισσότερο, από τη Σερβία ή από τη Γερμανία? Μάλιστα. Μου βάζεις ερώτηση πολύ γενική, είναι μια, ναι, τώρα αυτή. Αυτή τώρα είναι. Πρόσεξε. Βασικά μπορώ. Κάνω καθυστέρηση. Αλλά δεν θέλω να το κάνω. Κάνω καθυστέρηση. Κοίταξε να δεις. Ο καθένας έχει τα πλεονεκτήματά του. Από αυτούς που δεν μου λες ονόματα, εγώ λέω εικάζω. Όχι. Κάποιος, ας πούμε,
μπορεί να είναι κοντά στην ονοτροπία της ομάδας και να την έχει, να την ξέρει για να την πολύ έχει ζήσει. Πολύ καλά το πας, συνέχισε. Ο άλλος όμως, που μπορεί να έχει συνεργαστεί με κάποιο από τα στελέχη, σημαντικά. Πολύ καλά το πας, εξακολουθείς και το πας πολύ καλά. Συνέχισε. Και έχοντας στο παρελθόν συνεργαστεί και έχοντας κατακτήσει και κύπελο Γερμανίας. Και ασχέτως τώρα που μπορεί να είναι στη δεύτερη εθνική, στη Zweite Liga, αλλά προπονεί μια. Δεν λέμε ονόματα, αλλά όλοι καταλάβουμε για ποιους μιλάς. Όχι, για δε... ποιους μιλά... Μάλλον και εγώ και εσύ καταλάβουμε. Δεν έχω πει για εγώ. Μιλάμε. Ούτε ενστερνίζομαι, ούτε υιοθετώ. Με έκανε μια ούτε ερώτηση, απαντώ κι εγώ γενικούρα και σου λέω ότι αυτό που θα μου φτιάξει ομάδα. Δεν στέκομαι ούτε σε εθνικότητες. Ναι, ρε παιδί μου. Ούτε στα εγώ πρόσωπα. Εγώ σε ούτε ρωτάω εμέσως πλησαφώς ποιον από τους δύο προτιμάς. Έναν παλιό γνωστό ή ένα καινούριο φίλο. Ένα παλιό γνωστό. Και εγώ ένα παλιό γνωστό θέλω, φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Ο παλιός ο γνωστός κάτι χρωστάει. Θα σου πω κάτι. Σαν την communication δεν έχει. Μιλάμε τρία λεπτά και μόνο εγώ και εσύ καταλάβαμε τι λέμε. Όλοι οι υπόλοιποι στην απέξω. Όχι, φίλε, δεν είναι. Εντάξει. Σέρβος ο Σλάζιας Πάσιτς είναι ένας εξαιρετικός φίλος. Και τώρα είναι το Ιστάχτη, φίλε. Κλά, Ιστάχτη. Σλάτζιαν, λοιπόν, με ένα υπέροχο γκολ μέσα στη Ριζούπολη εκεί. Γκολ ο Σπάσιτς! Παγώνει Ολυμπιακός. Αυτά. Στράτο. Παγώνει με γιώτα, ε. Έλα. Λοιπόν, παγώνει με γιώτα, λέω. Παγώνει κανονικά, ανοίγει και τα φτερά, φίλε, και μεγάλο ανέκδοτο. Τι διαφορά, έτσι. Λοιπόν, το παγώνει, λέει, το παπώνει. Να πούμε, ναι, να γυρίσουμε λίγο και στα ποδοσφαιρικά. Να γυρίσουμε. Δυστυχώς είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κρίμα. Έκατσα και είδα όλα τα παιχνίδια που έχω Ολυμπιακό σε επανάληψη. Ωραία, φίλε. Όλα. Και τα, τα φετινά. Γύρου, τα φετινά. Όλα. Ναι, ναι. Και του πρώτου γύρου στο Καραϊσκάκη το 1. Μου επιτρέπεις να πω, ναι, ένα συμπερασματάκι, γιατί και εγώ έχω περάσει αυτή τη διαδικασία. Δεν τα είδα όλα μαζί. Ναι. Αλλά κάθισα πολλές φορές με το γυρνά στο κόλπο και γυρίζει πίσω και βλέπει τα παίζει και επανάληψη. Τι ένιωσα εγώ. Ένιωσα, φίλε, ότι εγώ έχασα. Ότι έτσι, δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός. Το στόμα μου το πήρε, Ρακωστή. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή κάθομαι και βλέπω 5-90 λεπτά. Χωρίς τις καθυστερήσεις, γιατί άμα βάλω και τις καθυστερήσεις είναι κάνα μισά ώρα ακόμα. Κάθομαι και βλέπω 5-90 λεπτά και λέω, δεν είναι δυνατόν αυτός ο Ολυμπιακός, ο φετινός, γιατί ο περσινός ήταν ένα σκαλί πιο πάνω για μένα στο πώς έπαιζε. Ξέρεις που άξιζε να χάσω. Πέρσι στο Καραϊσκάκης, φίλε. Μπράβο. Εκεί όντως ο άλλος ήταν ανώτερος και κατέβασε τα ρολά ο Πασχαλάκης. Και που με σφυροκόπαγε στο 45 λεπτό είχα κρεμαστεί από τα δοκάρια. Εκεί πρέπει να είμαι τυφλός, να μην πω ότι πήρα με το αποτέλεσμα, αλλά ο άλλος ήταν ανώτερος και θα μπορούσα να έχω χάσει. Και αν έχανα θα έλεγα ναι, ήταν ανώτερος. Φέτος όμως, φίλες τις ήττες, πικρά συμπεράσματα βγάζω και σε όλα τα μάτς το ίδιο. Σε όλα αυτά τα 90 λεπτά, ας βγάλουμε την ισοπαλία στο Καραϊσκάκι στον πρώτο γύρο, σε αυτά τα 4-90 λεπτά έχασε ο ΠΑΟΚ, δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός και όλα αυτά τα 4-90 λεπτά έχουν ένα κυρό χαρακτηριστικό. Ξέρεις ποιο είναι αυτό? Έστω. Όλα τα σφυρίγματα ήταν υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό δεν πήγαμε καθόλου σε εκείνο το κομμάτι. Καθόλου. Γιατί σε όλα όντως υπάρχουν αποφάσεις που είναι εις βάρος μας. Σε όλα τα μάτς. Μα η φάση που βγαίνει η μπάλα out. Μα το offside στον άλλο τον αγώνα. Μα σε όλα. Έτσι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πήρε αυτά που έπρεπε να πάρει από τη διαιτησία. Είτε ήταν σωστά καταλογιστέντα, είτε ήταν λάθος. Αλλά στις φάσεις που έπρεπε να γίνει το ίδιο και για μένα, δεν πήρα ούτε ένα σφύριγμα. Το μόνο που πήρα ήταν ένα πέναλτι στο κύπελο. Αυτό ήταν. Το οποίο ήταν η χέρι του Σεμέδο, έτσι. Αυτό. Έγινε στράτο. Όλα τα άλλα τα σφυρίγματα τα πήρε ο Ολυμπιακός φέτος. Σε ευχαριστώ, αδερφέ. Δυστυχώς με αυτή την κυβέρνηση που έχουμε και που ψηφίσανε πολύ πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, θα γίνουν πολλά περισσότερα. Και να σου πω και κάτι το οποίο μου σφυρίξανε, εγώ δεν θέλω να το πιστέψω, αλλά μου το σφυρίξανε από πολύ έμπιστη πηγή, ότι κάποιοι σε μια δίκη που θα γίνει θα τραγουδάνε Οικονομόπουλο, γιατί Μπακογιάννης και Καραμαλής ετοιμάζονται για το Βοτανικό. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και εμείς μια υπογραφή εδώ δεν την παίρνουμε. Έτσι. Ευχαριστώ. Φιλιά, γεια σου Στράτο. Πάμε εδώ. Χαίρετε. Ναι. 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 Γεια σας. Χαίρετε. Γεια σου Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Είσαι ο. Είμαι ο Γιάννης. Γεια σου ρε Γιάννη. Τι γίνεται. Είμαι πολύ στεναχωρημένος για κάτι που έγινε πριν. Πριν. Λοιπόν, ναι. Πριν. Στην προηγούμενη εκπομπή του Κόλκα. Αλλά θα σε τερματίσω και θα σου πω
Ναι, δεν ξέρω τι έγινε, αδερφέ. Και... Όχι, δεν πήρα να ζητήσω τα ρέστα από σένα, ναι. Για όνομα του Θεού. Όχι, αλλά έτυχε και σήμερα, επειδή σήμερα ήταν τελευταία μέρα. Επειδή σήμερα ήταν η τελευταία μέρα του σχολείου, πήγα και πήρα την κόρη μου από το σχολείο και δεν άκουσε. Είναι από τις μέρες που δεν άκουσε την εκπομπή. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Στην Τρόικα ή στο ψυχιατρίο. Περιμένω στο ψυχιατρίο, ναι. Νομίζω. Μάλιστα. Περιμένω κανένα 20 λεπτό κοντά. Περίμενε. Πάμε, λίγο. Σε ακούω λοιπόν. Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης, όπως είπα, και είμαι 41 ετών. Από ναι. Τα 15 μου, μέσα από μια οικογένεια που δεν είχε σχέση, όχι με οπαδικά, ούτε με καμία σχέση, ναι. Βγήκα εγώ παοξής. Μπράβο σου. Εντάξει. Όλοι με κοιτούσαν εκεί πέρα μέσα, στο σπίτι μου, και έλεγε η μάνα μου η ίδια, Θεός χωρέσει να πού σου βγήκε έτσι αυτό το παιδί, λέει. Πρόβλημα. Μπράβο, φίλε, μπήκε στο σωστό δρόμο. Όλη η οικογένεια γύρω, όχι η άμεση οικογένεια, μανάδες, πατεράδες, ναι. Αγιανοί και γριές. Okay. Λοιπόν, εντάξει. Όλοι με κοιτούσαν με μισό μάτι. Τέλος πάντων, ναι. Εγώ για το δικό μου λόγο, για τη δικιά μου την ιδεολογία, για το δικό μου το πιστεύω, ναι. Ακολούθησα τον ΠΑΟΚ. Ναι, καλά έκανες. Από το 15 μου τρέχω πίσω από αυτή την ομάδα. Όχι τώρα τα τελευταία χρόνια, γιατί με τις χαρές, βεβαίως. Έχω πάθει και άλλα σκηνικά και δεν μπορούσα να ασχοληθώ περαιτέρω, ναι. Όπως παλιότερα. Ναι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από το 94 συγκεκριμένα να βρίζουμε την Αθήνα. Μας στέει για όλα η Αθήνα. Ναι. Πέρασε μια δεκαετία κοντά. Κάπου έφτασε ο ΠΑΟΚ να καταντήσει, ρε φίλε, στην πραγματικότητα όμως, κατάντημα. Και αρχίσαμε να λέμε λίγο και λίγο τα δικά μας. Κάτσε, περίμενε λίγο να διευκρινίζουμε. Να καταντήσει τι? Από πλευράς... Καταντήσει αγωνιστικά η ομάδα, ρε φίλε, αγωνιστικά. Ναι, ναι, σε αγωνιστικά. Σε 10 χρόνια που βρέσαμε την Αθήνα και ναι, ναι. Είχαμε και δίκιο. Αγωνιστικά, σε πολλά, ξαφνικά, σε πολλά. Ναι, ξαφνικά ναι. Η ομάδα δεν είχε την ποιότητα που έπρεπε, αλλά το κατάντημα πάω και η λέξη καταντώ δεν αφορά ούτε στο λαό, ούτε στην ιστορία, ούτε σε το τίποτα, έτσι. Αγωνιστικό, ρε φίλε, ναι. Μιλάω για την ομάδα. Το διευκρινίζουμε, ναι. Ομάδα. Ό,τι ακούω, ναι, διευκρινίζω. Ναι. Ό,τι ακούς από εδώ και πέρα είναι για την ομάδα σε αγωνιστικό επίπεδο. Ναι. Λοιπόν, πάμε, σε ακούω. Κατάντησε ο ΠΑΟΚ, άρχισαμε λίγο να βλέπουμε και τη δικιά μας την καμπούρα και να λέμε, κοίταξε, όπαρε, θα μας έγινε όλα η Αθήνα. Γιατί παίζει αυτός, γιατί παίζει εκείνος, αρχίσαμε και εμείς τα δικά μας, χωρίς να είμαστε και προπονητές, έτσι. Ναι, πάντα έχουμε άποψη. Είναι πολύ φυσιολογικό να έχει άποψη ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να είναι προπονητής. Έτσι. Και συνάμα γελούσαμε με κάποιους γείτονες που ό,τι έλεγε ο Super 3 γινόταν και ήταν και το σωστό. Και όποιος είχε αντίθετη άποψη, τον βούλωναν και τον έλεγαν στημένο. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι αφορά τη δική του ομάδα, δεν είναι αφορά σε εμάς. Ναι, εμάς, εμείς αλλά πάντοτε... είναι γεγονότα αυτά και έχουν ναι, ναι. Γίνει αυτά. Σε εμάς πάντοτε τώρα, ποτέ δεν υπήρξε, ξανά. Το ξέρεις ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να γίνει το ξέρω, αυτό. Ναι, το έτσι. Ξέρω, ναι. Γιατί αλλά, είναι... αλλά, άρχισε, ναι. Αλλά άρχισε να υπάρχει τώρα. Αυτό. Γιατί άρχισε να υπάρχει τώρα, δεν εκφράζονται γιατί... απόψεις διάφορες. Φίλε, ναι. Έχουμε κάνει εκατομμύρια χιλιόμετρα για αυτό το σύλλογο να πούμε. Εντάξει, ναι, ακολουθούσαμε όσο μπορούσαμε και τώρα πλέον δεν μπορούμε τόσο πολύ. Μακάρι να μπορούσαμε. Λόγω της πανδημίας λες ή λόγω των προσωπικών σου προβλημάτων? Όχι, τι? Λόγω προσωπικών, ναι. Και... ναι. Εντάξει, τώρα ήρθε και η πανδημία, είναι καινούργιο φασούλι. Δεν το έχουμε δει ακόμα την πορεία της. Ναι. Ούτε ξέρουμε τι θα φέρει. Ναι, ναι. Γιατί λες ότι τώρα δεν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις? Γιατί ρε φίλε, την καμπούρα μας τη βλέπουμε τώρα. Φυσικά. Τα λάθη που κάνει η δικιά μας η ομάδα, ρε φίλε, τα βλέπουμε. Μα να σου πω κάτι. Σε όλες αυτές τις ήττες, αδερφέ μου, ναι. Το πρώτο το οποίο αναδεικνύουμε είναι τα λάθη του προπονητή, το ότι οι παίχτες μας είναι ντεφορμέ, τα λάθη στο σχεδιασμό, από το μεταγραφικό, το καλοκαίρι, τα λάθη του τεχνικού διευθυντή, τα λάθη της διοίκησης. Εμένα ξέρεις είναι το πρόβλημά μου. Πες μου. Ότι αυτόν τον προπονητή κάποιος τον έφερε, ρε φίλε, πρώτον. Δεύτερον. Μας έχουν φέρει κάτι παίχτες που τα τσικό μας παίζουν καλύτερα από αυτούς και τους πληρώνουν 2 και 3. Τα έχουμε πει όλα αυτά και τα λέει ο κόσμος, αδερφέ. Δεν τα αποσιωπά κανένας. Ούτε ψάχνουμε να βρούμε το λάθος μόνο στους υπόλοιπους. Στις ήττες μας και στις κακές μας μέρες. Εγώ βγήκα, ρε φίλε, και το είπα αυτό. Τώρα σε μιλάει ένα παιδί, αγνό παοξάκι. Ναι, δεν αντιλέγω. Δεν έχω αντίληση. Πραγματικά. Όχι, κανένα. Εδώ είναι η πόρτα ανοιχτή.
βασικά θα σίγουρα. Σίγουρα, εντάξει, σίγουρα. Βγήκε ο Κόλκας και με είπε, ευτυχώς, σαστημένος ρε φίλε με κάνει, μιλάς. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να είπε στο Σταύρο. Ρε φίλε, γίναμε Super 3. Δεν ξέρω τι μπορεί να είπε στο Σταύρο για να σου πει αυτή την κουβέντα. Αυτό που μπορώ να σου πω για το Σταύρο. Δεν φταίει ο Σταυρίδης, γιατί το ψάρι βρωμάει το κεφάλι, ρε φίλε. Φταίει ο Σταυρίδης για πολλά πράγματα. Δεν λέω ότι δεν πληρώνει τα λάθη του. Μία ερώτηση να σου κάνω. Ναι, έτσι. Ναι. Μιλάμε για το θέμα του προπονητή κυρίως. Έτσι. Γι' αυτό είναι τώρα που συζητιέται. Δεν είναι μόνο αυτό, ρε φίλε. Δεν φταίει μόνο ένα, ρε φίλε. Δεν φταίει ένα. Δεν είναι ένα. Πού είναι ο Κρέσπο, ρε φίλε, πού εξαφανίστηκε. Τι έπαθε, ρίξηκε αυτό. Όχι, μεγάλο λάθος, φίλε του ιατρικού team. Να σου πω κάτι, δεν ξέρω αν μας ακούς το πρωί. Αλλά αυτά είναι πράγματα που τα λέμε κάθε μέρα, αδερφέ. Ωραία, φίλε, και έχουμε ξαναμιλήσει, ρε Κωστή. Μπράβο, άρα μου λες πράγματα που τα έχουμε πει. Τώρα, η ευθύνη της διοίκησης είναι στο ότι υπήρξε άδειασμα από το Ρουμάνο και σε μία νύχτα έπρεπε να βρει προπονητή, αδερφέ. Από αυτούς που, τώρα, από αυτούς που υπήρχαν. Τώρα, πώς σε μία μέρα προπονητή για να πας στο Champions League, φίλε, δηλαδή αυτά δεν γίνονται ούτε σε καφενεία. Ναι, αλλά τι να κάνει, αφού άλλος τον άδειασε και σηκώθηκε και έφυγε. Να πάει μια εβδομάδα πίσω την προετοιμασία, ρε φίλε. Δεν θα χανόταν και ο κόσμος. Και τι θα βρεις και καλύτερο. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Τι να σου πω, αδερφέ. Καταλαβαίνω. Να σου πω κάτι. Πονάω κι εγώ όσο κι εσύ, πίστεψέ με, στο λέω με όλη μου την ειλικρίνεια. Έτσι. Και αν, ναι, και αν... ρε φίλε, αλλά γιατί βγαίνουν και με λένε στημένο, ρε φίλε. Δεν ξέρω τι γιατί μπορεί να είπες. Δεν μπορώ τώρα να απολογηθώ για οι κουβέντες που τόσα, κάνεις. Με τόσα χιλιόμετρα στην πλάτη μας, να πούμε. Δεν ξέρω τι μπορεί να είπες. Δεν μπορώ. Τώρα με φέρνεις σε μια θέση που δεν ξέρω τι είπες. Τι να σου πω τώρα. Και μας έκανε ότι είμαστε να πούμε από αλλού και ήρθαμε να το παίξουμε παπ. Δεν ξέρω, φίλε. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το λύσει με το Σταύρο. Τώρα εμείς κάνουμε κουβέντα με καραμπόλα, κατάλαβες, φίλε. Απάντησε μου λίγο, ρε φίλε, μια στιγμή. Μα πού να ξέρω τι υπόθηκε μεταξύ σας, δεν μπορώ. Όχι, ρε φίλε, άλλο ξέρω τώρα. Ναι. Πώς παοξίδες έχει μέσα το τεχνικό team του ΠΑΟΚ. Πώς παοξίδες έχει. Δεν ξέρω για τον Σβούρα, αν τον έχουν παραγκοσμένο για αυτό. Ο Σβούρας είναι στην Αραβία, ρε φίλε. Ποιος Σβούρας. Ο Σβούρας. Ο Σβούρας, φίλε, έφυγε μαζί με τον Λουτσέσκου. Δεν τον έφαγε κανένας. Αυτός άδειασε τον ΠΑΟΚ. Αυτός. Δεν υπάρχουν άλλοι ΠΑΟΞίδες. Θέλω μια χάρη. Επειδή εδώ ο χρόνος μου τώρα είναι πρέπει να πάω σε διάλειμμα, θα με πάρεις πρωί που έχω το δίωρο όλο να μιλήσουμε και να πούμε ό,τι θέλεις να συζητήσουμε. Εντάξει, κάνε μου αυτή τη χάρη. Γιατί ήδη περιμένουν τέσσερις. Και εγώ θέλω μια χάρη. Θα χαρώ πολύ. Και εγώ θέλω μια χάρη να μην πετάγονται μερικοί και να λένε στημένοι. Εντάξει. Έγινε, αδερφέ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Παιδιά, δεν μπορώ τώρα να το κάνω αυτό όμως. Δεν ξέρω τι είπατε μεταξύ σας. Προσπαθώ να σας ακούσω. Είδες τέσσερις γραμμές. Περιμένω ο κόσμος. Αγανάκτησε. Ναι! Και συγγνώμη που περιμένατε. Έλα, Κωστή. Έλα, Χριστό μου. Έλα. Επειδή βγήκα και μετά ο φίλος ο συγκεκριμένος, κοίταξε αδερφέ, αν θέλεις να βγεις και σε αντιμετωπίσουμε σαν ΠΑΟΚ, πρώτα απ' όλα είναι δυνατόν να μην ξέρεις ότι ο Σβούρας έφυγε από τον ΠΑΟΚ εδώ και ένα χρόνο. Παράτησε τον ΠΑΟΚ για δεύτερη φορά. Αυτό μας άφησε, δεν τον διώξαμε εμείς. Τον παράτησε για να πάρει τα λεφτά για δεύτερη φορά, μάλλον τρίτη. Η πρώτη ήταν όταν τα πήρε από τον Παναθηναϊκό. Αφού πληρώθηκε στα γραφεία της ΠΑΕ και έφυγε κατοστάρι. Άδειασμα. Η δεύτερη ήταν όταν έφυγε μαζί με τον Πόλωνη και η τρίτη τώρα. Ναι, πρόσεξε αυτός ο οποίος υποτίθεται ότι είναι εδώ, είναι δικός μας. Δεν είναι κανένας Ρουμάνος που ήρθε, έμεινε ένα-δύο χρόνια και θα φύγει. Δεν είναι κανένας Στανόγεβιτς, δεν είναι κανένας Μπερέτα. Είναι δικός μας άνθρωπος, έτσι. Υποτίθεται ότι αυτός είναι μια σταθερά. Λοιπόν, άκουσε Κωστή μου, ο φίλος λοιπόν. Άκουσε την εκπομπή το πρωί και αυτό που ανέφερα εγώ για τον Παπαπέτρο και τα λοιπά και τον Αβγενάκη και όλους. Και αντί να βγει και να πει ότι άκουσα την εκπομπή του Κωστή αυτό και αυτό και αυτό, βγαίνει και λέει τα γράφουν στα site και τα λένε οι ΠΑΟΚτσίδες και είναι αυτά και ο ΠΑΟΚ δεν κοιτάει τα χάλια του. Κοίταξε αδερφέ, αν δεν έχεις ιδέα για την εκπομπή, για το πώς ακούγεται. Ο ΠΑΟΚ, γι' αυτό και είπα κατάντημα και χάλια και τέτοια, σε μένα δεν είπε γι' αυτό. Δεν ξέρω τι υπόθηκε εκεί, Χρήστο. Τα είπε και είπε ότι το ψάρι βρωμάει. Ο νους του ήταν, φίλε, να τα ρίξουμε όλα στην οικογένεια Σαββίδη και ότι τα κάνει όλα στραβά. Εντάξει, και εγώ του πρότεινα, αυτός λοιπόν και όσοι άλλοι σκέφτονται παρόμοια, να μαζέψουμε κι εγώ μαζί τους. Όσα λεφτά μαζέψουν αυτοί, θα βάλω κι εγώ μια παρέα, να μαζέψουμε να πάμε να πάρουμε πρώτα το μπάσκετ. Να κάνουμε τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ πρωταγωνιστή. Φίλε, τώρα, τι γιατί είναι κομπάς 10 χρόνια. Και μετά
θα πάμε να διώξουμε το Σαββίδι όλοι μαζί. Είναι δυνατόν, για τα λάθη του, εγώ λέω, για το Χατσερίδη και για το Ματσερίδη και για το οποιοδήποτε. Να σου πω κάτι, 100 καλά δεν θα κάνει και λάθη δηλαδή ο Σαββίδης, ρε παιδιά. Όχι φίλε, εμείς θέλουμε έναν να βάλει 280 εκατομμύρια να του βρίζουμε το παιδί, την οικογένεια, τα πάντα. Είναι να μην δυνατόν. Κάνει τίποτα δικό του, να κάνει ό,τι γουστάρουμε εμείς, ό,τι θέλουμε εμείς, όλα τα χατήρια εμάς, όταν χρειαστεί την ανάγκη μας να του πατήξουμε και ένα πινελίκι. Μάξε. Και μετά όταν δεν βοηθάει, βοήθησε στο μπάσκετ, έτσι του είπανε πάρε τρεις Αμερικανούς, πήρε τρεις Αμερικανούς, πλήρωσαν ξέρω εγώ 200 χιλιάρικα, επειδή αυτοί που πρότειναν τους Αμερικανούς ήταν παλτά, έφταιγαν αυτοί που τους πλήρωσαν. Κατάλαβες, επίτρεψέ μου, να πω κάτι, Χρήστο που σε ξέρω χρόνια, επίτρεψέ μου να πω κάτι. Πολλές φορές έχω επενέσει του Σαββίδη. Ούτε εργαζόμενος του είμαι, ούτε σε δικό του μέσο είμαι, επώνυμα ή ανώνυμα. Δεν έχω καμία απολύτως σχέση. Αυτό το ξεκαθαρίζω. Έτσι. Όταν λοιπόν βλέπω το σωστό, θεωρώ δεν πρέπει να είμαι αγνώμονας για όλα αυτά που έχει κάνει η οικογένεια για τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι θα είμαι αχάριστος αν βγω να πω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν με έβγαλε από την αφάνεια. Δεν πλήρωσε τα χρέη, δεν ελευθέρωσε τον ΠΑΟΚ, δεν μου έφερε double, δεν μου έφερε κύπελα, δεν μου έφερε πρωταθλήματα, δεν θα χτίσει την Τούμπα. Δεν θα βγάλει τον ΠΑΟΚ στο Champions League. Όταν δω ότι κάνει λάθος, όταν δω ότι κάπου έχει αστοχία, θα το πω. Εσείς τι πιστεύετε ότι αυτό. Είναι βασικό. Είναι δυνατόν να υπάρχει ΠΑΟΚτσής ο οποίος υπερασπίζεται τον Παπαπέτρου? Θεωρεί ότι ο Παπαπέτρου, τον οποίο μας τον χρέωσαν οι Γάβροι όλη τη χρονιά. Δουλεύει γυναίκα του και διάφορα. Δουλεύει γυναίκα του στον ΠΑΟΚ και μας τη φόρεσε τρεις φορές. Και τι να πούμε, δηλαδή, άμα πούμε την αλήθεια, είμαστε κομπλεξικοί και κρίνουμε τα πράγματα με το χαλάκι. Λοιπόν. Είτε αρέσει αυτό σε κάποιους είτε όχι, εγώ Κωστή για τον εαυτό μου θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω για κανέναν άλλον. Εγώ όλα τα κακό κείμενα που γίνονται εις βάρος του ΠΑΟΚ από γύρω θα τα φιλητεύω συνέχεια και θα προσπαθώ να τα βγάζω αυτό θα κάνουμε. Στη φορά. Αυτό κάνουμε. Όσο μπορώ όσο... και μαζί και τα στραβά του ΠΑΟΚ. Αλλά πρώτα στο σπίτι μου τα λύνω τα προβλήματα και μετά τα βγάζω στο μεϊντάνι. Και κοιτάω τους εχθρούς μου. Γι' αυτό και είπα και το πρωί πρέπει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Να δικαιωθεί στην υπόθεση του ΚΑΣ. Έτσι. Και μετά μαζί θα σου. Τα πούμε με όλους. Κάθε μέχρι τελείας, συμφωνώ. Μετά. Γεια σου Χριστάρα, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε εδώ. Ναι. Πάμε τελευταία. Γεια σας. Ναι. Τέλεια. Διάλειμμα. Θυμίζω ότι στις 3 θα δώσουμε ένα τραπέζι 50% έκπτωση στο Αιγαίον, είτε στο Ρεόκαστρο, είτε στο Δικητήριο. Φεύγω και εκτός απρόπτου γυρίζω με Κώστα Βασιλόπουλο. Εδώ είμαστε στο Λίμπερο, στον αθλητικό Λίμπερο σε 107 και 4. Και βέβαια όταν σας ρωτούν να το λέτε, να μην σκιάζεστε, να έχετε έτσι με παρησία και με θάρρος και με την αγάπη στο ραδιόφωνο σας, στον αθλητικό Λίμπερο σε 107 και 4. Και είπαμε στην Χαλκιδική 107 και 4, στο δεύτερο και στο τρίτο πόδι, Στριμονικός Κόλπος, Καβάλα, εκεί Βόρεια Θάσου κτλ. Space FM 92 και 2. Και βέβαια στη Δράμα μέσα από το Radio Sound 93 και 8. Αγώνας σημαντικός την Κυριακή, το καταλαβαίνετε, έτσι τα χρειάζεται να πούμε. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τι μου γράφετε για τον Κροατή, παιδιά. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχει υποθεί σε άλλη. Και συνήθως τα ακούω τα παιδιά. Απλά σήμερα είχα οικογενειακές υποχρεώσεις. Λοιπόν, και δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε. Αν αυτός που ακούσατε στην αρχή είναι ο γιος μου, ναι, είναι ο γιος μου. Δεν φέρνω παιδάκια που βρίσκω έξω στο θάλαμο να λένε είσαι ο μπαμπάς μου. Έτσι, νομίζω είμαι ξεκάθαρος. Αυτός ήταν ο Θάνος. Δεν έχει ξαναμιλήσει, νομίζω. Δεν έχει ξαναμπεί στο στούντιο πρώτη φορά σήμερα. Πρώτη φορά. Έτοιμο σαν από καιρό. Σαν από καιρό. Είναι το μάτς αυτό της Κυριακής. Κάνω καθυστέρηση μέχρι να μπορέσουμε να συνδεθούμε με τον Κώστα Βασιλόπουλο. Το μάτς αυτό της Κυριακής, όπως καταλαβαίνετε, έχει σημασία μόνο για μας, μόνο για τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης θα παίξει Ευρώπη, το έχει εξασφαλίσει αυτό, το γνωρίζει. Έδωσε και την ημερομηνία πριν 17 Σεπτεμβρίου, που θα είναι η πρώτη αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ, μετά από το χάσιμο 4 στόχων, θα πω εγώ, δηλαδή. Αποτύχαμε να βγούμε Champions League, αποτύχαμε να παίξουμε στο Europa, χάσαμε το πρωτάθλημα, χάσαμε και το κύπελο. Τώρα η δεύτερη θέση είναι μονόδρομος. Καλύτερα όμως θα μας τα πει ο διευθυντής της Φόρτσα, ο Κώστας Βασιλόπουλος, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε! Καλό μεσημέρι, Κωστή. Γεια σου, Κώστα μου. Γεια σου. Γεια σου. Να ξεκινήσουμε από τον αγώνα της Κυριακής που έχει σημαντικό ρόλο να παίξει στην βαθμολογία και από κάθε άποψη είναι κομβικός, έτσι, για τη συνέχεια, για τον ΠΑΟΚ. Κοίταξε τώρα, από τη στιγμή που
ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να αφήσει πίσω του το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και τον αποκλεισμό όπως αυτός ήρθε από τον τελικό του κυπέλου. Ναι. Έχω πει ότι και επιμένω σε αυτό ότι από μένα ένας πολύ μεγάλος στόχος που είναι το δικαίωμα του ΠΑΟΚ να κατακτήσει το, μάλλον υποχρέωση του ΠΑΟΚ να κατακτήσει τη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα και το δικαίωμα που θα αποκτήσει να διεκδικήσει μια θέση στους ομίλους του Champions League εκμεταλλευόμενος ενδεχομένως τις καταστάσεις. Ποιες είναι οι καταστάσεις? Ότι αν ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος, τελείωσε δεύτερος στη Super League, παίζει στο δεύτερο προθεματικό γύρο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Μόνο παιχνίδι. Μόνο. Με κλήρωση. Προκλίνεται και παίζει στον τρίτο γύρο μόνο παιχνίδι. Ναι. Πάλι κλήρωση που θα παίξει. Ναι. Δηλαδή, τι λέω, ότι σε ένα παιχνίδι μπορεί να είναι ευνοϊκή κλήρωση να προφέρει στην Τούμπα. Ναι. Και στα play-off μετά διπλά παιχνίδια. Δεν πρέπει να απολέσει ο ΠΑΟΚ ούτε να αδιαφορήσει για την ευκαιρία που του δίνεται να εκπληρώσει έναν στόχο ανεκπλήρωτο μέχρι σήμερα, που είναι η όμιλη του Champions League. Δεν μπορεί να κλαίει πάνω από το χυμένο γάλα του αποκλεισμού ή της απώλειας του τίτλου σήμερα. Αυτά όλα θα συζητηθούν στο με το τέλος της περίοδου. Σήμερα και οι ευθύνες θα επιμεριστούν στο τέλος της περίοδου. Σήμερα είναι υποχρεωμένη η ομάδα, παίκτες και προπονητής, να ολοκληρώσουν την χρονιά στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Είναι υποχρέωση και δικαίωμα να διεκδικήσει αυτό που δεν έχει πετύχει ποτέ, δηλαδή να βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του στους ομίλους. Το είπα και χθες, θα το επαναλάβω. Κάποιος σκέφτεται, με αυτή την ομάδα μπορεί ο ΠΑΟΚ να βρεθεί στους ομίλους? Μα δεν θα είναι αυτή η ομάδα. Ποιος το λέει ότι αυτή θα είναι η ομάδα στη διάρκεια του καλοκαιριού? Έχει προσληφθεί ένας αθλητικός διευθυντής, ένας τεχνικός διευθυντής, γίνονται συζητήσεις, μιλάμε για αλλαγές στο ρόστερ, μιλάμε για μείωση του μέσου όρου ηλικίας, μιλάμε για μια πιο αθλητική ομάδα. Άρα όλα θα είναι διαφορετικά τον Αύγουστο, που θα ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις της ομάδας στην Ευρώπη, γιατί στην Ελλάδα θα ξεκινήσουν 12 Σεπτεμβρίου, με δεδομένη την απόφαση που ελήφθη σήμερα από την Super League, από τη Super League, για έναρξη του πρωταθλήματος στις 12 και 13, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, η πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος στη Λίγα. Σάββατο 12, ναι. Άρα, το παιχνίδι με τον Άρη αποκτά, έχει τη σημασία του, έτσι. Πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ, που θέλει να δημιουργήσει διαφορά από την ΑΕΚ, την οποία υποδέχεται στην μεθεπόμενη αγωνιστική, την Τετάρτη, στην Τούμπα. Μια διάδα αγώνων, τα οποία όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικά είναι. Γιατί με δύο νίκες ο ΠΑΟΚ κάνει ένα άλμα για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Αυτά με την παρούσα βαθμολογία και χωρίς να έχουν επιστραφεί. Στις 6 Ιουλίου θα έχουμε την εκδίκαση από το ΚΑΣ, εκεί όπου πιστεύω ότι θα δικαστεί πραγματικά η υπόθεση και θα επιστραφούν οι βαθμοί στον ΠΑΟΚ κάποια στιγμή που δεν υπάρχει καμία απολύτως παράβαση, καμία απολύτως διαιτησία, που άλλωστε δεν αποδείχθηκε και από την Επιτροπή του Αργενάκη, η οποία μίλησε για ένα παρέσθετο πρόσωπο χωρίς να υπάρχει η παραμικρή απόδειξη μεταξύ ΠΑΟΚ και Ξάνθης ή οποιοδήποτε άλλο σενάριο χρησιμοποιήθηκε από τους διορισμένους του Αργενάκη στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Μάλιστα. Είχαμε και ένταση στην Super League μεταξύ του Μάκη Γκαγκάτση και του Αγραφιώτη, εκεί πάντα τα γνωστά. Τον Ολυμπιακό δεν χορταίνουν, ούτε πρόκειται να χορτάσουν ποτέ. Το ξέρουμε. Υπήθηκαν για άλλη μια φορά, γιατί εκπροσωπούσαν τον Πανιόνιο σήμερα, είχαν άλλο θέμα. Καημός. Ο οποίος Πανιόνιος τρένο, έτσι, Μπαρτσελώνα και κράμα Ρεάλ. Μπαρτσελώνα, πέρασε από την Λαλαμία σε σύμφωνες ο Πανιόνιος. Στο προτάσμα δεν μπορούσε να σκοράρει και τώρα στα play-off έχουμε άλλη ομάδα. Θα δούμε κι άλλα έργα, αλλά θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Να υπήρξε μια ένταση, γιατί ο Γραφιώτης κάτι άφησε ένα υπονοούμενο ότι ο ΠΑΟΚ είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα να μιλά, και το απάντησε ο αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ ότι δεν καταδικαστήκαμε από κανένα δικαστήριο. Η επιτροπή του Κουμπάρου του Αυγενάκη αποφάσισε και κανένα δικαστήριο να μας αφαιρέσει τους βαθμούς. Γι' αυτό και λέω ότι είναι πολύ σημαντική η εκδίκαση στις 6 Ιουλίου στο ΚΑΣ,
και με αγωνία θα αναμένουμε και την απόφαση που θα εκδώσει ο πρόεδρος με τους δύο διευθυντές. Είναι πριν μιλήσει η Επιτροπή, τα έχουμε πει. Ναι. Ο πρόεδρος είναι αυτός που θα εξετάσει και θα βγάλει τελικά την απόφαση για το τι μέλη για να είστε με τους βαθμούς που κέρδισε ο ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο και τους αφαίρεσε η Επιτροπή Αβγιανάκη. Ναι. Κοίταζα κάποια στατιστικά προχθές, Κώστα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ομάδα παγκοσμίως, και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, είναι πραγματικότητα, να έχει τα τελευταία χρόνια τόσες αφαιρές βαθμών. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ ψηλά. Από καταβολής ποδοσφαίρου. Άλλη δηλαδή ομάδα, ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Κάποτε, κάποτε ναι, τι γινόταν. Κάποτε το απέκλειαν την έδρα. Δηλαδή ή έπαιζε χωρίς φιλάθλους ή τον έστειλαν στις Σέρες, στην Καβάλα, στην Κατρίκαλα, στην Πάτρα, στα Χανιά. Ναι, αυτό ήταν κάποτε το μοτίβο τους. Λοιπόν. Ναι. Μετά έγινε η αστέρεση βαθμών. Κάθε χρόνο αφαίρεση βαθμών. Εδώ πάω κατακτά από τα αθλήματα με αφαίρεση βαθμών. Φοβερό. Πέρσι. Πέρσι, πρόπερσι, ναι, παραπρόπερσι, ναι, που το πήρε ο Ολυμπιακός με τα έσχη κοντά στον Πλατανιά. Ναι. Πάλι ναι. Ήπια βία. Δηλαδή αν ξεκινούσε κανονικά. Ήπια βία. Ναι. Ήπια βία δεν τιμωρείται. Ναι. Και έχουμε και το ρεκόρ, το παγκόσμιο, αφαίρεση βαθμών από ειδική βαθμολογία. Έτσι. Και αυτό είναι πατέντα. Μόνο εμείς. Μείον 15 ήταν τότε. Γιατί θυμάσαι πως διαμορφώνεται. Εντάξει. Ο κόσμος βλέπει και καταλαβαίνει. Βλέπει, ναι. Εμείς βλέπουμε, σήμερα είχαμε και άλλη παρατυπία. Λοιπόν, υποψήφιος στις εκλογές της ΕΟΚ μπορεί να είναι πλέον ο Παναγιώτης Φασούλας. Πώς? Με φωτογραφική διάταξη του Ελευθέρη Αβγιανάκη που κατατέθηκε στη Βουλή. Μάλιστα. Τον Αβγιανάκη. Ο Φασούλας, ναι, το τόσο αγαπητό πρόσωπο, ναι, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τις 23 Ιουνίου. Στις 23 Ιουνίου παραιτήθηκε. Ναι. Προκειμένου να θέσει και επίσημα υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου. Ναι. Με τον νόμο που ίσχυε μέχρι πρότινες, η εργασιακή σχέση με την ΕΟΚ δεν θα το επέτρεπε να λάβει μέρος σε εκλογές. Ναι. Λοιπόν, και πέρασε νόμος, ναι, σε μία νύχτα, ώστε το διαζύγιο του να του δίνει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος για την Προεδρία. Μπαμ, μπαμ. 25 Ιουνίου κατατέθηκε η τροπολογία. Ναι. Για να μπορεί ο Φασούλας, για να καταλάβει ο κόσμος τι ρόλο παίζει ο Γιαννάκης. Είναι υπουργός του Ολυμπιακού και όχι εργαλειάρα, η οποία όμως φέρει φοβερές πλέον ευθύνες από τη στιγμή που ξέρει, γιατί ξέρει πια, δεν μπορεί να υπερασπιστεί κανένα στην κυβέρνηση ότι δεν ξέρουν τι κάνει ο Γιαννάκης και πώς κινείται και του το επιτρέπουν. Άρα είναι συνένοχοι στα όσα συμβαίνουν, στα όσα μαγειρεύει καθημερινά ο Λευτέρης Αβγιανάκης στο γραφείο του. Ακριβώς. Δεν είναι αθωρή. Κανένα μέλος της κυβέρνησης και φυσικά και ο Πρωθυπουργός. Φυσικά, φυσικά. Είδες, Κώστα, άμα θέλουν πόσο γρήγορα γίνονται όλα. Για μια υπογραφή στο Καφτατζόγλιο πάει από τρενάρισμα σε τρενάρισμα. Εκεί μπαμ μπαμ, σε μια νύχτα. Ναι. Σιγά μη σου κάνει ο Αγιανάκης Καφτατζόγλιο. Ναι. Λέξει. Μάλιστα. Θέλεις να μας πεις αύριο τι έχουμε να περιμένουμε από τη Φόρτσα που έχει σερί με σπουδαία θέματα. Και είναι σε φόρμα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα πάλι για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι το θέμα συζήτησης, το αυριανό θέμα της Φόρτσα. Τουλάχιστον μέχρι το παιχνίδι με τον Άρη την Κυριακή το απόγευμα θα είναι σίγουρα το θέμα που θα αναπαραχθεί και θα συζητηθεί. Ναι. Έτσι, τίποτα άλλο δεν... Πολύ δυνατό θέμα. Ναι, είναι το πορταζιακό καθαρά. Ναι. Πολύ αποκαλυπτικό και πολύ συγκεκριμένο και στοχευμένο για θέματα που αφορούν... Προσπαθώ τώρα να καταλάβω. Έχει... Αλλά δεν μπορώ. Παρασκήνιο, έχει απόψεις, ναι, έχει... Όλα. Και τι δεν έχει, ό,τι έχει κάθε Σαββατοκύριακο. Όλα τα πάντα. Παρέα. Παρέα σημαντική. Παρέα σημαντική. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι, ναι. Κώστα, σε ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο σημαντικό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τα προβλήματα του ΠΑΟΚ τα αγωνιστικά είναι γνωστά, τα έχουμε συζητήσει. Ναι. Έτσι δεν θα είναι. Πολλές απώλειες. Ούτε ο Καντουρί είναι σε αυτό το μάτς. Όχι, δεν είναι ο Καντουρί. Δέχτηκε την κόκκινη κάρτα. Αδικαιολόγητο για μένα αυτό που έκανε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ρωτούσε μετά αν παίζει ή δεν παίζει. Φυσικά τον ενημέρωσαν ότι παίζει. Ότι δεν αγωνίζεται, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι με τον Άρη την Κυριακή στο Χαριλάου. Ναι. Κόκκινη κάρτα. Ναι. Αυτή η ποινή στο αμέσως επόμενο παιχνίδι. Μάλιστα. Ωραία.
Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια. Και θα τα πούμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αυτό ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Μαριλής, δώσε λίγο ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 46. 23! Τζόρνταν, παιδιά. Το 23. Όποιος δεν έχει δει το The Last Dance, σας παρακαλώ, εγώ που είμαι όχι απλά ποδοσφαιρικός, όχι απλά με το μπάσκετ δεν σκαμπάζω, όχι απλά δεν είμαι μυρωδιάς στο μπάσκετ. Σας παρακαλώ, αν μπορείτε και όπου μπορείτε, βρείτε έναν τρόπο να δείτε το The Last Dance. Αυτό θα πω και θα κάνω την κλήρωση. Μου κάνει τεράστια εντύπωση. Τεράστια εντύπωση. Πώς αυτοί οι άνθρωποι είχαν πλάνα και τα κράτησαν από το 90, από το 91, από το 93, από το 94. Τα είχαν θαμμένα κάπου, κλεισμένα, κλειδαμπαρωμένα, μέσα από τα αποδυτήρια, μέσα από τους αγώνες, μέσα από τα παρασκήνια, μέσα από τα ξενοδοχεία, από την προσωπική του ζωή. Τα είχαν κλεισμένα και τα άφησαν εκεί να περιμένουν 20, 25, 30 χρόνια. Απίστευτο μου φαίνεται. Εγώ πιστεύω μαζευτήκαν όλοι και κάναν μια συμφωνία και είπαν μάγκες. Ακούστε, τώρα είμαστε όλοι 30, έτσι, 33, 35 αυτά. Είμαστε χορτασμένοι και από λεφτά και από δόξα και από τίτλους και έξι πρωταθλήματα και αυτά. Ναι, ναι, ναι. Ακούστε τι θα κάνουμε. Αυτά τα πλάνα δεν θα τα βγάλουμε τώρα. Δεν θα κάνουμε τώρα ένα ντοκιματέρ γιατί θα περάσει στον ντούκου. Όταν θα περάσουν καμιά 25 χρόνια, τότε θα τα βγάλουμε. Θα κάνουμε ένα ντοκιματέρ. Θα γεμίσουμε φυσικά με εκατομμύρια. Όχι ότι τα έχουν ανάγκη, αλλά όταν έχει περάσει ο χρόνος, μια χαρά. Θα ξαναβγούμε μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας. Θα είμαστε talk όχι of the town, αλλά of the earth. Διότι δεν υπήρξε άνθρωπος που να έχει σχέση με τον αθλητισμό ή με τον μπάσκετ και να μην δει τη σειρά αυτή το ντοκιματέρ. Δοσμένο με πάρα πολύ έξυπνο τρόπο, με φοβερά στοιχεία μέσα που ήταν άγνωστα, με λεπτομέρειες από παρασκήνιο, αναδεικνύοντας ακόμα και τις αδυναμίες του μεγάλου Μιχάλη Ιορδάνογλου ή αλλιώς Μάικλ Τζόρνταν κατά κόσμον, του Φιλ Τζάκσον, των υπολείπων μέσα στην ομάδα, τις αντιπαλότητές τους, τις έριδες, τους καυγάδες μεταξύ τους, όλα. Μέχρι και τα τρωτά σημεία, η εμπλοκή του Τζόρνταν με τον Τζόγο, με ο θάνατος του πατέρα του, η δολοφονία, όλα. Συγκλονιστικό. Λοιπόν, πάω να δώσω το τραπέζι. Λοιπόν, 50% έκπτωση την άλλη εβδομάδα έχει ο 6977. Ο 150, τα τρία τελευταία δεν τα βλέπουμε. Γιάννης όνομα. Τι να σου πω τώρα, αυτό να το διαβάσω. Θα το διαβάσω. Με αυτό τον προπονητή δεν πάμε πουθενά. Να το διαβάσω. Εγώ δεν έχω να κρύψω τίποτα. Την άποψή μου λέω, συμφωνούμε, διαφωνούμε. Έτσι, δεν το συζητώ. Φεύγω. Νίκη, διπλό στο Χαριλάου την Κυριακή. Πολύ σημαντικό για τη συνέχεια. Σας χαιρετώ. Έρχεται ο Γιώργος Ζαγόρας για το επόμενο δίωρο. Πολύ δυνατό εδώ στον αθλητικό Λίμπερο. Μένετε εννοείται συντονισμένοι γιατί έχετε πολλά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας να ακούσετε. Απόψεις, χιούμορ, ρεπορτάζ, τρολαρίσματα, παρασκήνιο, προσκήνιο. Για τον ΠΑΟΚ, για τον Άρη, για τον Ερακλή, για όλα. Τα πάντα. Σας φιλώ, σας αγαπώ, σας χαιρετώ. Καλό σου κου, θα τα πούμε τη Δευτέρα πρώτο Θεός. Bye!